Τώρα επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και θα μεταφερθούμε στην Βέρεια, εκεί όπου την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί θα διοργανωθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας μία εκδήλωση σχετική με την παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γύρασης ηλικιωμένων. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και πρόκειται για μία δράση που έχει στόχο τη δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης των ηλικιωμένων που χρειάζονται κοινωνική πρόνοια σε συνεργασία με τις περιφερειακές ενότητες ανά περιοχή. Η παροχή των υπηρεσιών αφορά 3.000 ωφελούμενους για την περίοδο 3 ετών. Η υπηρεσία εκτιμάται πως θα καλύψει το σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων και των δήμων της περιφέρειας, ενώ αρμόδια για την παροχή είναι η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση τώρα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που θα υποστηρίξει, στην υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσής τους και την ασφαλή τους γύρανση. Αφορά κυρίως άτομα που ζουν μόνα και μάλιστα και χρόνια πάσχοντες, όπως άτομα που έχουν κατάθλιψη, αστάθεια, κινητικά προβλήματα, Αλτσχάιμερ ή άλλες παθήσεις. Είναι μια υπηρεσία πλήρως εναρμονισμένη με τον κοινωνικό ρόλο και τις αρμοδιότητες της περιφέρειας και εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη και για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας. Συγκεκριμένα θα λειτουργεί κέντρο 24 ώρες παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων, ενώ θα υπάρχει και η υπηρεσία συνεχούς κατοίκων παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης μέσω ειδικών συσκευών. Θα λειτουργούν συσκευές κατοίκων παρακολούθησης με κουμπί πανικού. Ο ωφελούμενος δηλαδή θα μπορεί να πατά αυτό το κουμπί όταν χρειάζεται άμεση βοήθεια. Θα υπάρχουν συσκευές πάλι σε κατοίκων παρακολούθηση με ανίχνευση πτώσης και κουμπί πανικού, σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος έχει κινητικά προβλήματα, και αντίστοιχα συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού, έτσι ώστε ο ωφελούμενος, ακόμη και όταν βγαίνει από το σπίτι σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό εύρος, σε κάποιο συγκεκριμένο γεωγραφικό χάρτη δηλαδή, να μπορεί να αποστέλει ειδοποίηση σε περίπτωση απομάκρυνσης από τα όρια που προβλέπονται. Και φυσικά όλα αυτά κυρίως αφορούν ανθρώπους με απώλεια μνήμης. Όλες αυτές οι συσκευές θα έχουν τη δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου που θα ενημερώνει το εξειδικευμένο προσωπικό της υπηρεσίας σε 24-ωρη βάση. Για όλα αυτά λοιπόν θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι την Τετάρτη 8 του μηνός στην Βέρεια και συγκεκριμένα στο χώρο του επιμελητηρίου η Μαθίας. Τώρα πάμε να δούμε στη Σύνδο την εικόνα που παρουσιάζουν οι φοιτητικές εστίες του πρώην τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών που εξυπηρετούνται. Άκρως αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Υποτίθεται ότι έχουμε ανατεθεί στη λειτουργία του ΤΕΙ, αλλά πλέον δεν ενδιαφέρεται κανείς. Προσπαθούμε να αυτοοργανωθούμε μόνοι δηλαδή. Όλα είναι χάλια, πραγματικά. Έτσι περιγράφουν οι φοιτητές τις φοιτητικές εστίες της Σύνδου. Εγκαταστάσεις που χτίστηκαν πριν από 40 χρόνια. Απαρχαιωμένες, μικρά δωμάτια που μόλις μεταβίας μπορούν να συμβιώσουν δύο άτομα, με κοινές τουαλέτες και ντους, μουχλιασμένη τύχη και παντού οδηγίες για ηλεκτρικές συσκευές που δεν λειτουργούν. Κι όμως αυτή την κατάσταση αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του σήμερα. Αυτές είναι οι φοιτητικές εστίες που μένουν δεκάδες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Σύνδο. Όπως βλέπετε, έχουν αφήσει έξω παπούτσια και προσωπικά αντικείμενα, διότι τα δωμάτια είναι τόσο μικρά που δεν χωράνε μέσα. Όλα είναι παλιά, έχουν χτιστεί πριν 40 χρόνια, δεν έχει γίνει καμία ανακαίνιση. Τουαλέτες, μπάνια, όλα χάλια. Χάλια γενικά. Τα δωμάτια έχουν τουαλέτες? Όχι. Τα δωμάτια είναι δύο ατόμων. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, ούτε νηπτήρες, τίποτα μέσα. Είναι κοινά τα μπάνια και οι τουαλέτες. Αυτό. Και κουζίνα? Κουζίνα, τίποτα, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν έχει τίποτα. Όχι. Φυσικά οι ίδιοι αναλαμβάνουν και την καθαριότητα του χώρου τους. Η καθαριότητα είναι ό,τι γίνεται από μόνους μας. Ό,τι κάνω εγώ στο δωμάτιο θα το κάνει και ο Δημήτρης. Ό,τι κάνουμε έξω στο διάδρομο θα το κάνει και ο διπλανός. Κανονικά θα πρέπει να είναι 200 άτομα θα χωρούσαν άμα ήταν όλα τα δωμάτια λειτουργικά. Αλλά δεν είναι. Ναι, σε ό,τι κατάσταση το αφήνουν οι οικότροφοι. Θα βρίσκει ο επόμενος. Δύσκολα. Μένουν αρκετοί φοιτητές και γενικά έχουν και εκεί πρόβλημα με την καθαριότητα, έχουν πρόβλημα που και πού με το ρεύμα, με το νερό, ανάλογα. Έχουν πολλά προβλήματα. Νιώθετε ότι είστε κάπως παραπονισμένοι, επειδή είστε εκτός και
Δεν παίζει ρόλο αυτό. Πιστεύω ότι είναι θέμα διοίκηση. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ δεν έχει κάνει τίποτα από τότε που ανέλαβε. Τίποτα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει προσπάθεια για να λυθούν προβλήματα. Όπως τονίζουν οι φοιτητές, όλα γύρω τους είναι παλιά και δυσλειτουργικά. Η φοιτητική λέσχη και η προβληματική, έως και ανύπαρκτη μετακίνησή τους. Τελευταίες ώρες λειτουργίας της Γκαλερί Ροκ ήταν πολλοί ο κόσμος που έσπευσε και σήμερα Δευτέρα να δει από κοντά όλα αυτά τα βιντάζ αντικείμενα που διατέθηκαν προς πώληση. Σπάνια αντικείμενα, οι παλαιοπόλεις τα έδωσαν στο κοινό της Θεσσαλονίκης από αρκετά χαμηλές τιμές. Μπορούσε κάποιος να βρει κάτι πάρα πολύ παλιό και με μεγάλη συναισθηματική τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, αξία. Εμείς πήγαμε το Σάββατο και είδαμε από κοντά όλο αυτό που στήθηκε στην Γκαλερί Ροκ, όπως κάθε χρόνο άλλωστε γίνεται. Ένα αυθεντικό παζάρι παλαιών αντικειμένων σε προσιτές τιμές έχει στηθεί σε έναν ιδιαίτερο χώρο στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Η Γκαλερί Ροκ φιλοξενεί για ακόμη μια χρονιά το καθιερωμένο πλέον παζάρι αντικειμένων από το παρελθόν, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να πάρουν μια γεύση από αναμνήσεις περασμένων δεκαετιών. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει να βλέπουμε όλα αυτά τα παλιά πράγματα που χρησιμοποιούσαν πριν πολλά χρόνια οι συνάνθρωποι μας. Μας αρέσει που σώζονται αυτά τα αντικείμενα και ήρθαμε να τα απολαύσουμε κι εμείς. Πολλά αντικείμενα είναι από πολύ παλιά εποχή, οπότε είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Οπότε, ναι, και οι τσεγέρες είναι όμορφες. Παλαιοπόλες έσπευσαν να στήσουν τους πάγκους τους εκθέτοντας σπάνια vintage αντικείμενα άλλης εποχής. Παλιά βιβλία και νομίσματα, κοσμήματα, παλιές φωτογραφικές μηχανές, πορσελάνινες κούκλες, παραμυθένια σερβίτσια και είδη καθημερινής χρήσης είναι μερικά από τα αντικείμενα που μπορεί να βρει κανείς στην Γκαλερί. Οι τιμές για τα αντικείμενα είναι ιδιαίτερα προσιτές και ξεκινούν από 2 μόλις ευρώ. Ο κόσμος γενικά, ναι, γενικά όσοι περνάνε εδώ αναπολούν, οι παλιότεροι, οι νέοι θαυμάζουν, απορούν. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία ρωτάνε για τις κούκλες, πώς ζούσαν οι παλιοί κτλ. Είναι γενικά για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Μου άρεσαν οι παλιές φωτογραφίες που υπάρχουν εδώ, τα νομίσματα και κάποια από τα παιχνίδια. Είναι πολύ προσιτές οι τιμές. Γενικά στα παζάρια μπορείτε να βρείτε σε μισή τιμή πράγματα, εμπορεύματα. Ξεκινάνε τα βιβλία, όπως βλέπετε, είναι από 2 ευρώ. Το παζάρι θα είναι ανοιχτό από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ για τις 29 Δεκεμβρίου και από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου. Από την Τετάρτη τώρα 8 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 10 του μηνός θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης σε σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα επί της κεντρικής νησίδας της 4ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας μέχρι το ύψος της επιχείρησης Λιτό. Επί της δεξιάς οριογραμμής της γέφυρας Σταυρούπολης επί της οδού Λαγκαδά με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, επί της δεξιάς οριογραμμής της 2ης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην είσοδο της Ασπροβάλτας στο ύψος του Γυμνασίου Λυκείου προς Καβάλα και στην έξοδο του οικισμού της Ασπροβάλτας στο ύψος του Κάμπινγκ προς Καβάλα. Οι εργασίες θα ξεκινούν στις 7 το πρωί, όπως είπαμε, από τις 8 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου. Παρά τις εργασίες βέβαια που εκτελούνται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, όσον αφορά την Εγνατία Οδό, οι διερχόμενοι οδηγοί διαμαρτύρονται για τα διόδια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που χρειάστηκε να μπουν και να βγουν σε σταθμούς διοδίων όλες αυτές τις ημέρες με αρκετά αυξημένη την κίνηση. Κάποιες από τις απόψεις των οδηγών αποτυπώθηκαν από την κάμερα του σταθμού μας στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε. Προβληματισμό προκαλεί στους Θεσσαλονικείς η αύξηση των σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό. Αν και με την πρόσφατη λειτουργία του σταθμού της Ασπροβάλτας στις 4 Δεκεμβρίου, το κόμιστρο στα διόδια της ανάληψης μειώθηκε από 2 ευρώ και 40 λεπτά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, γεγονός που όπως υποστηρίζουν οδηγοί δεν φέρνει κανένα κέρδος στις τσέπες τους, αφού πληρώνουν πλέον το κόμιστρο των 90 λεπτών για τα διόδια της Ασπροβάλτας. Φτηνά αλλά πολλά. Λιώσανε τα προηγούμενα και βάλαν δεύτερα. Ναι, ακριβούτσικα λίγο. Κατεβήκαν τα άλλα στη Θεσσαλονίκη, ανεβήκαν αυτά. Ήρθε λίγο πιο πάνω από το τάλιρο. Πάντως οι Θεσσαλονικοί, σαν και αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη τις γιορτές και να κατευθυνθούν σε κοντινούς προορισμούς, χαρακτηρίζουν ακριβά τα διόδια που πληρώνουν σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κομμάτι της ανακατασκευής, συντήρησης και επέκτασης του οδικού δικτύου. Το κόστος των διοδίων για Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Ξάνθη κυμαίνεται στα 4 ευρώ και 80 λεπτά, ενώ μέχρι την Κομωτινή το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 7 ευρώ και 20 λεπτά και για Αλεξανδρούπολη αγγίζει τα 8 ευρώ και 20 λεπτά.
Γενικά τα διόδια είναι ακριβά. Γενικά. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος για τις παροχές τις οποίες έχουμε, ας πούμε, όσον αφορά στο δικό μας δίκτυο. Πρώτη φορά τα πλήρωσα τώρα. Ξέρω εγώ, κάνα πεντάρι, δεν θα είναι στο πήγαινε. Και άλλα τόσα για να γυρίσεις. Ακριβό. Ναι. Είναι πάρα πολλά για Κομοτηνή. Ας πούμε, πηγαίναμε δωρεάν και τώρα πηγαίνουμε με 5 διόδια. Για τους τοπικούς νομίζω ότι δεν είναι καλά. Να ήταν και καλή η δρόμη να το καταλάβω, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι καλή η δρόμη. Οι σταθμοί διοδίων της Εγνατίας Οδού είναι αυτή τη στιγμή 14, με τις δύο τελευταίες προσθήκες, το σταθμό Ρεοκάστρου και Ασπροβάλτας. Στις 15 Ιανουαρίου, μάλιστα, θα τεθεί σε λειτουργία και ο πλευρικός σταθμός διοδίων στο Στριμωνικό, με χρέωση 70 λεπτά για τα βίκυκλα και 1 ευρώ για τα ΙΟΤΑΧΗ. Οι ανάγκες σε συγκοινωνιακό επίπεδο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης με τους επικεφαλείς των διοικήσεων του ΟΑΣΤ και του ΟΣΕΘ. Όπως τονίστηκε, η έναρξη της συγκοινωνιακής γραμμής στην περιοχή Πηλαιώτικα της Πηλαίας πρόκειται να λάβει σάρκα και οστά πάρα πολύ σύντομα. Είναι μια γραμμή που θα εξυπηρετεί τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βεργίνας μετά την ολοκλήρωση από το Δήμο της εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινού σηματοδότης στη συγκεκριμένη διασταύρωση, που ήταν ούτως ή άλλως προαπαιτούμενο της συγκοινωνιακής σύνδεσης της περιοχής. Η εκκίνηση της συγκεκριμένης γραμμής, σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, έχει δρομολογηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει μόλις τα κτέλα αναλάβουν να υλοποιήσουν μέρος του συγκοινωνιακού έργου στην περιφέρεια του νομού, δηλαδή τους πρώτους μήνες του 2020. Ο κ. Καντετζίδης, ωστόσο, έθεσε και άλλα ζητήματα της καθημερινότητας για τη διπλή μεταπεβίβαση από τους κατοίκους του Φιλήρου που επιθυμούν να μετακινηθούν προς Πανόραμα και Πηλαία. Κατάσταση που θεωρείται απαράδεκτη και επανέλαβε μάλιστα το κάλεσμα προς τους πολίτες όταν διαπιστώνουν προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες του ΟΑΣ να ενημερώνουν το Δήμο, παρόλο που δεν έχει αρμοδιότητα, να μεταφέρει προς τους αρμόδιους όλα αυτά τα ζητήματα. Και οι δύο πλευρές πάντως παραδέχθηκαν ότι είναι τραγική η κατάσταση των συγκοινωνιών στην πόλη, κάτι που όπως τονίθηκε από την πλευρά του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣ θα αναμένεται να αλλάξει μέσα στο 2020, συγγνώμη, αρχής γενομένης τον Γενάρη. Τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτή την τελευταία ζωντανή εκπομπή του 2019 με ένα μικρό απόσπασμα της μοναδικής πραγματικά συναυλίας που έδωσε η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος με τη συμμετοχή πάρα πολλών χοροειδιών από κάθε πλευρά της χώρας. Μια συναυλία τα έσοδα της οποίας συγκεντρώθηκαν για να διατεθούν στις ανάγκες του παιδικού χωριού του Φιλήρου. Με μοναδικά ακούσματα, μοναδικά τραγούδια και μελωδίες είχαν την ευκαιρία όσοι παρευρέθηκαν να περάσουν μια μισή ώρα περίπου. Εμείς επιλέξαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα των 5 λεπτών για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Κοντά σας θα είμαστε και πάλι την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιανουαρίου στις 5.30 το απόγευμα, όπως κάθε ημέρα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεννημένη μέσα στην κρίση, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος είναι άλλη μία απόδειξη ότι τα όνειρα, όταν βασίζονται σε υψηλές ιδέες, βγαίνουν αληθινά. Το όραμα ενός 18χρονου ανθρώπου έχει φτάσει σήμερα να αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό με κινητήρια δύναμη μία από τις ισχυρότερες στον πλανήτη. Το νεανικό πάθος. Το πάθος για τη μουσική, την αρμονία, την τεχνική τελειότητα, στην απόδοση, τη μετάδοση του πολιτισμού, σε ένα ταξίδι με όχημα τη μουσική και το άπειρο των συναισθημάτων που αυτή γεννά.
Sure.